Θα μιλήσω για το θέμα της ψηφιακής υγείας. Είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα, διότι βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές τεχνολογίες από τις οποίες μπορεί να επωφεληθούν οι ασθενείς και πρέπει να δώσουμε πρόσβαση σε όλους τους ασθενείς της κοινής τεχνολογίας και οι οποίες αλλάζουν το τοπίο της υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα και γενικότερα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Άρα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, αξίζει να το παρακολουθήσουμε, αξίζει να δώσουμε μεγάλη ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό και επίσης να φτιάξουμε και το πλαίσιο για να μπορούμε να εισάγουμε τις τεχνολογίες αυτές στη χώρα μας. Οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες? Θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες. Θα πρέπει να άρουμε τα εμπόδια έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση στις τεχνολογίες. Το clawback είναι ένα μεγάλο εμπόδιο, όπως γνωρίζετε, χρόνια τώρα, το οποίο πραγματικά δυσκολεύει πολλές εταιρείες να φέρουν το τελευταίο προϊόν και όταν το φέρνουν και επιτυχάνουν, ειδικά φέροντας το παράδειγμα της Medtronic, από τη μαμά εταιρεία να μπορέσουν να φέρουν μια καινούργια θεραπεία, στη συνέχεια δυσκολεύονται πάρα πολύ να την κρατήσουν, να συντηρήσουν, διότι το κόστος είναι πολύ μεγάλο και η αποζημίωση είναι μικρή για αυτό που πληρώνουν οι εταιρείες.